Υπάρχουν κάποιες εκπομπές που όταν προβλήθηκαν, συζητήθηκαν αφού οι συνεντευξιαζόμενοι και οι παρουσιαστές έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό. Οι καλεσμένοι αποκάλυψαν σημαντικά στοιχεία για την προσωπική τους ζωή. Κάποιοι ήταν στα πρώτα τους βήματα και άλλοι χάρισαν στο κοινό μια σπάνια γλυκιά τηλεοπτική στιγμή. Μια τέτοια τρυφερή συνέντευξη ήταν αυτή της Ελένης Μενεγάκη με τη μητέρα της, την κυρία Ζέτα, στο Τσάο Αντένα με τον Γιώργο Μαρίνο. Πιστεύετε ότι η Ελένη θα γίνει καλή μητέρα? Είναι ο μοναδικός ρόλος που της φάει γάντι. Α, φοβάμαι ότι δεν σας αρέσει που η Ελένη είναι παρουσιάστρια, παίζει στη τηλεόραση, κάνει σύριαλ, κάνει τόσα πράγματα που την ξέρει όλος ο κόσμος, που την αγαπάνε. Μου αρέσει, αν και με ξάφνιασε αυτό, γιατί ήταν κάτι που δεν το περίμενα. Ούτε μπορώ να πω βοήθησα για αυτό το πράγμα. Εμπόδιο της μπήκα πάρα πολλές φορές για να μην γίνει. Αλλά όλα ήρθαν τόσο γρήγορα και ραγδαία που το δεχτήκαμε, θέλαμε, δεν θέλαμε. Ξάφνιασαν όλα. Τώρα όμως είσαστε ευχαριστημένοι. Τώρα ναι. Εσύ θα ήθελες να ζητήσεις για κάτι που έχεις κάνει στη μητέρα σου συγγνώμη, για κάτι που έχεις συμβεί? Εγώ για το μόνο πράγμα που θέλω να τη ζητήσω συγγνώμη είναι που αργώ να τη ζητήσω συγγνώμη όταν φταίω. Ο Φίβος γράφει μεγάλα σουξέ, αλλά δίνει σπάνια συνεντεύξεις. Στην αρχή της καλλιτεχνικής του πορείας, με αφορμή τα τραγούδια που έγραψε στο Γιάννη Πάριο, με μακριά μαλλιά και ντροπαλός, μιλούσε στον Terence Quick. Νομίζω ότι συνεργαστήκαμε απόλυτα. Ούτε με άκουσε, ούτε τον άκουσα. Γιάννη. Πήγανε μόνα τους τα πράγματα. Ναι, όπως το λέει, ναι. Αυτό ήθελα να πω και εγώ την ίδια απάντηση. Δεν χρειαζόταν. Εκείνος είχε καταθέσει την ψυχή του στις ταινίες και εγώ στο μικρόφωνο. Στη μουσική, πού την έμαθες, πού τη σπούδες, πώς σου βγήκε από μέσα σου? Δεν ξέρω, ήταν κάτι το έμφυτο, δεν τη σπούδασα ποτέ. Κάθε κίνηση της Άντζελας Δημητρίου τραβάει τα φώτα της δημοσιότητας και αυτό έγινε με τη συνέντευξη που έδωσε στην Έλλη Στάι όταν εκείνη με κοντό ξανθό μαλλί παρουσίαζε στον Αντένα το talk show με τα μάτια της Έλλης. Σας αρέσει να χτυπάνε ένα κορίτσι το οποίο είναι από λαϊκά στρώματα? Αυτό λέτε ότι είναι? Ένα κορίτσι που ξεκίνησε, ακριβώς θα σας πω γιατί. Ένα κορίτσι που ξεκίνησε δειλά-δειλά, με πολύ αγάπη αυτό που κάνει και έχει φτάσει πάρα πολύ ψηλά και επηρεάζει πάρα πολύ κόσμο. Και είπατε ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για την ένταξή μας στην ΟΝΕ. Ήταν το μεγάλο γεγονός της εποχής. Γιατί είσαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για την ένταξή μας στην ΟΝΕ? Δηλαδή, μου είπατε ότι δεν σας ενδιαφέρει η πολιτική, αλλά εγώ βλέπω ότι σας ενδιαφέρει και ασχολείστε με τον ένα τον άλλο τρόπο. Γι' αυτό και εγώ έτσι επιμένω και πάω και έρχομαι. Για να μπορούμε να ψωνίζουμε πιο άνετα έξω, γιατί αυτό με ενδιαφέρει εμένα πιο πολύ. Ο Νίκος Καρβέλας στο σόου Μπράβο της Ρούλας Κορομιλά περιέγραφε την πρόταση γάμου που έκανε στην Άννα Βύση. Ανεβαίνω πάνω, της παίρνω το μικρόφωνο και τη δω σ' αγαπάω, το καταλάβες? Κάτω στον κόσμο. Μου λέει τρελός είσαι. Της δω καταλαβαίνω, σ' αγαπάω, μη με φτύνεις έτσι. Μου λέει φύγε από εδώ πέρα, θα το πούμε τα όχι λέω τώρα, θα εμπαντρευτείς. Μου λέει φύγε, μέσα στον κόσμο. Ναι, φύγε. Της λέω φύλαμε. Μου λέει δεν μπορώ. Και την πλακώνω σε κάτι φιλιά, με πετάω τα μικρόφωνα, φύγανε. Με τραβάγανε, με βγάλανε έξω πλωτσιδών. Λέω πες μου ότι θα με παντρευτείς και μου που θα σε παντρευτώ και έφυγε. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη αποκάλυπτε στη Μαλβίνα τον πραγματικό λόγο που χώρισε με τον Κώστα Σπυρόπουλο, αλλά και άγνωστα μέχρι τότε στοιχεία της προσωπικότητάς της. Όταν πιάνω πάτο και είμαι χαμένη και σαν ένα μικρό παιδί και είμαι πάρα πολύ λυπημένη, ειλικρινά πολύ χαμένη, βλέπω απέναντι, όχι διπλοτυπία του εαυτού μου, μια άλλη Αλίκη, δυνατή, και μου λέει «Άι, έλα, εγώ είμαι εδώ, μην κλαις, μην πονάς, εγώ θα σε στηρίξω». Με τον Σπυρόπουλο γιατί χωρίσατε? Τον Κωστάκη. Με τον Κωστάκη, ναι. Γιατί μου έκανε πρόταση γάμου. Και τι έκανες πάλι? Απέριψες την πρόταση και κράτησες το δαχτυλίδι? Κράτησα δύο πολύ ωραία σκουλαρίκια που μου χάρισε στα γενέθλιά μου στις 20 Ιουλίου. Έχω ζήσει πολλά και σημαντικά πράγματα. Έχω ζήσει τον έρωτα σε όλες τις μορφές του. Δεν τα έχω χορτάσει όμως. Υπέρλαβε. Παιδιά. Τι